Οργανώνουμε ως Επιτροπή Περιοχής Υπήρου Κέρκυρας Λευκάδας του ΚΚΕ με θέμα τις πολιτικές εξελίξεις και τις θέσεις του κόμματος. Θα δώσουμε το λόγο στον Νεκτάριο το Τριάντη, τον νέο γραμματέα περιοχής, και στη συνέχεια θα γίνουν ερωτήσεις και κάποιες τοποθετήσεις, όποιος σύντροφος ή φίλος θέλει να πει κάτι. Σύντροφοι και συντρόφισσες, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω και εγώ στην εκδήλωση σήμερα. Νομίζω κατά κύριο λόγο πρέπει να δώσουμε χρόνο για κουβέντα, για συζήτηση, για όλα τα ζητήματα, για τα ζητήματα που θα κουβεντιάσουμε εδώ πέρα σήμερα και θα πω και εγώ εισηγητικά, για ζητήματα που απασχολούν και εσάς, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό. Άλλωστε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος όλα αυτά τα χρόνια και όλη αυτή την περίοδο θέλει, ακούει, συζητάει, κουβεντιάζει, στείνει αυτή και πάνω απ' όλα οργανώνει την πάλη για όλα τα κέρια ζητήματα που απασχολούν σήμερα το λαό μας. Εγώ, σύντροφοι και φίλοι, θα ξεκινήσω με το εξής, ότι αυτή η αλλαγή κυβέρνησης δεν είναι η πιο συνηθισμένη αλλαγή που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια να πηγαίνουμε από τη Νέα Δημοκρατία στο ΠΑΣΟΚ, από το ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, τούμπαλι δηλαδή, πότε ο ένας πότε ο άλλος. Εκφράζει διεργασίες και εκφράζει συσχετισμούς και, να το πω έτσι, ανταγωνισμούς που υπάρχουν σε οικονομικό επίπεδο και αποτυπώνονται και σε πολιτικό. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να σταθούμε και λίγο παραπάνω για να γίνει όσο γίνεται και πιο κατανοητό. Δηλαδή ότι αυτή η αλλαγή κυβέρνησης εκφράζει διεργασίες σε οικονομικό επίπεδο και αποτυπώνεται και στο πολιτικό. Με ποια έννοια? Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή την κυβέρνηση τη στηρίζουν σύσσωμοι αυτό που λέμε οι Έλληνες καπιταλιστές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος ΣΕΒ, έβγαλε ανακοίνωση και λέει ότι συμπαραστεκόμαστε, βοηθάμε την προσπάθεια που κάνει η ελληνική κυβέρνηση να παραμείνουμε στη ζώνη του ευρώ, στην προσπάθεια που κάνει να διαπραγματευτεί. Γιατί έχουν προσδοκίες από αυτή την κυβέρνηση. Και δικαιολογημένα, λέμε εμείς, έχουν προσδοκίες. Η ελληνική αστική τάξη, για να τα λέμε δηλαδή και πιο ομά, οι Έλληνες καπιταλιστές, οι Έλληνες κεφαλαιοκράτες, έχουν προσδοκίες σε ό,τι έχει να κάνει με το επόμενο χρονικό διάστημα και με το τι πρέπει να προχωρήσουν. Εμείς, σύντροφοι και φίλοι, βάζουμε τον κόσμο, την εργατική τάξη, το λαό, να σκεφτεί το εξής. Ότι τα διάφορα τμήματα του κεφαλαίου, οι διάφοροι καπιταλιστές αναμεταξύ τους, έχουν αντιθέσεις και ανταγωνισμούς. Και έχουν αντιθέσεις και ανταγωνισμούς, όχι για να βρουν τη φαϊνή ιδέα ώστε να περνάει καλά ο λαός. Έχουν αντιθέσεις και ανταγωνισμούς για το βασικό πράγμα που ζει και βασιλεύει στον καπιταλισμό, που είναι το κέρδος. Πώς θα μπορούν να αυξάνουν την κερδοφορία τους. Πώς θα μπορούν την παραγωγή να την έχουν σε εκείνες τις διαστάσεις που να τους δίνει μεγαλύτερα κέρδη. Και με αυτή την έννοια έχουν αντιθέσεις και ανταγωνισμούς και για τη φάση της κρίσης. Για το πώς το ίδιο το σύστημα θα ξεπεράσει την κρίση. Και όσο θα μπορέσει να βγει πιο δυναμωμένο, ώστε να έχει μεγαλύτερα κέρδη. Με αυτή την έννοια, η τσακωμή και τα μαλώματα, και επειδή είναι και της μόδας εκεί, πότε με το Βαρουφάκι, πότε με το Σόιμπλε, δεν είναι από προσωπικά και δεν τσακώνονται ο Βαρουφάκης με το Σόιμπλε ή ο τάδι υπουργός οικονομικών με τον τάδι υπουργό οικονομικών. Τσακώνονται και μαλώνουν τα τμήματα της αστικής τάξης, αυτό που λέμε για ποια διαχείριση θα ακολουθήσουν. Και εδώ να το πω χοντρικά, είναι δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας απαράλλεκτης αντιλαϊκής πολιτικής. Η μία εκδοχή είναι που λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να κάνουμε λίγο σκόντο, να αφήσουμε λίγο ρευστό να φύγει από τις τράπεζες και να δώσουμε στις επιχειρήσεις για να βάλουν μπροστά,
ζεστό χρήμα στο κεφάλαιο που λέει, που το εκφράζει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η λεγόμενη με τη δικιά τους ιερολογία κιόλας επεκτατική πολιτική, και η άλλη πολιτική είναι αυτή που λέει, μέχρι τώρα και έχει το πρώτο λόγο η Γερμανία, που λέει εδώ να ελέγχουμε το δημοσιονομικό χρέος, να μην κάνουμε πολλά έξοδα, να έχουν οι τράπεζες χρήματα και, να το πω έτσι, πρωτογενή πλεονάσματα, ίσως φυλισμένοι προϋπολογισμοί και πάει λέγοντας. Δηλαδή, τσακώνονται οι δύο εκδοχές της αστικής τάξης για το τι πρέπει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτά συζητάνε στα Eurogroup, αυτά συζητάνε στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν συζητάνε για το πώς θα περάσει ο Κοσμάκης. Δεν συζητάνε για τη σύνταξη. Δεν συζητάνε για το μεροκάματο. Δεν συζητάνε, να το πω έτσι, για το επίδομα του ανέργου. Συζητάνε και διαπραγματεύονται πώς το σύστημα θα βγει πιο ωφελημένο από αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ξεκάθαρο και νομίζω ότι πρέπει με αυτή την έννοια να το διατυπώνουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται πιο κατανοητό, ώστε να μην βάζουν το λαό να έχει ξένες σκέψεις. Και το λέμε, συντρούφοι, γιατί. Γιατί είτε το ένα σύστημα είτε το άλλο και τα δύο έχουν ακολουθηθεί. Δεν είναι καινούργια ούτε πρωτόγνωρα. Σε συνθήκες κρίσης που κλείνουν εργοστάσια, που ο κόσμος πετιέται στον δρόμο, που η ανεργία ζει και βασιλεύει, δεν κάνουν επενδύσεις, τις μαζεύουν. Και ακολουθεί το μοντέλο της Γερμανίας. Σε περίοδο που ο καπιταλισμός προσπαθεί να βγει από την κρίση του, πρέπει να δώσουν ζεστό χρήμα. Να δώσουν, λέει, α, είδατε, ας πούμε, πήγανε οι ξενοδόχοι και λέγανε τώρα στην κυβέρνηση συνάντηση που κάνανε. Εδώ από 14 μηνιάτικα που δίνουμε εισφορές, να δίνουμε 12 τώρα. Ή 4 μήνες οι άλλοι να δουλεύουν χωρίς ραπό. Ή να δούμε τέλος πάντων να ρυθμίσεις ώστε να ενισχύεται τον τουρισμό. Έτσι πάει αυτό το πράγμα. Και με αυτή την έννοια, εμείς αυτό που βάζουμε είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι ο λαός να είναι σε υπαγρύπνηση και σε ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα. Από ό,τι φαίνεται, σύντροφοι και φίλοι, δεν είναι επιλογή του κεφαλαίου στην Ελλάδα να βγούμε από την Ευρωζώνη. Δηλαδή αυτό που ακούγεται, να φύγουμε από την Ευρωζώνη, να γυρίσουμε στην δραχμή ή ούτω καθεξής. Δεν είναι επιλογή. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είναι επιλογή, ότι δεν μπορεί να γίνει. Γιατί, να το πω έτσι, δεν καθορίζονται από τη θέληση κάποια πράγματα. Κάποια πράγματα καθορίζονται από τους ανταγωνισμούς, από τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, από τα διέξοδα στα οποία μπορούν να οδηγηθούν. Και το λέμε αυτό γιατί εκ των πραγμάτων αυτό που θα κυριαρχήσει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ότι όλα τα ενδεχόμενα θα είναι ανοιχτά και το λέμε πρώτα απ' όλα γιατί ο λαός πρέπει να είναι ετοιμοπόλεμος. Γιατί όπως και να έχει, τα βάρη στον Κοσμάκη θα τα φορτώσουν, στην εργατική τάξη, στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και σε αυτό δεν έχουμε καμιά αυταπάτη και πρέπει να είμαστε σίγουροι. Με αυτή την έννοια θέλει και κάποια πράγματα και παραπάνω διευκρίνηση. Συναντήθηκε ο Τσίπρας με τη Μέρκελ. Μας το παρουσίασε στα κανάλια ότι συναντήθηκε ίσως εναντίον ίσου. Είναι ίσιος ο Τσίπρας, η ελληνική αστική τάξη που έχει το 2,8 του πλούτου τέλος πάντων της οικονομίας στην Ευρωζώνη με την πρώτη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκ των πραγμάτων δεν είναι. Γιατί εκεί μιλάει ο νόμος του ισχυρού. Και ο νόμος του ισχυρού είναι αυτό που βάζει, να το πω έτσι, το τι θα πρέπει να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα και το τι θα ακολουθήσει. Άρα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει και ανισομετρία, δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αλληλοεξάρτηση. Εδώ μπορεί το τι θα γίνει σε μια οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάσει όχι μόνο μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ολόκληρο μια χώρα που είναι εκτός. Παραδείγματος χάρη, το τι θα γίνει στην οικονομία των ΗΠΑ επηρεάζει το τι θα γίνεται στην Κίνα και τις επενδύσεις που κάνει η Κίνα στην Αμερική. Άρα υπάρχει και ανισοτιμία, και αλληλοεξάρτηση, και ανταγωνισμοί, και αμοιβαία συμφέροντα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ένα κουβάρι. Με αυτή την έννοια, η κυβέρνηση προσπαθεί και αφήνει πόρτες ανοιχτές. Δηλαδή συζητάει με τη Ρωσία, πήγε και ο Δραγασάκης στην Κίνα,
αφήνει πόρτες ανοιχτές και με την Γερμανία. Καλά, με τους Αμερικάνους δεν αφήνει πόρτες ανοιχτές, αφήνει μπαλκόνια, παραθύρια, ντουβάρια γκρεμίζει, με την έννοια ότι θέλει αυτό που λέμε να διαμορφώσει εκείνη την κατάσταση ώστε οι ελληνικοί μονοπωλιακοί όμιλοι να έχουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας. Εκεί είναι η όλη ουσία. Το πώς η ελληνική αστική τάξη θα μεγαλώσει το μερτικό της. Θα μεγαλώσει την πίτα από τα κέρδη μέσα στην Ευρωζώνη και από συνολικά το παγκόσμιο πλούτο που παράγει η εργατική τάξη. Αλλά εμείς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει μία Ελλάδα. Είναι η Ελλάδα της αστικής τάξης, των καπιταλιστών, είναι η Ελλάδα των εργοδοτών και είναι η Ελλάδα της εργατικής τάξης, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρομεσαίων αγροτών και δεν έχουν κοινά συμφέροντα. Δεν είναι μία ελληνική τάξη και να το πω έτσι, αλήθεια μπορεί ο λαός, ελληνικός λαός να έχει σαν πρότυπο την Αμερική όπως θέλει να έχει ο Τσίπρας η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να έχουμε σαν πρότυπο τι, μια χώρα με εκατομμύρια ανέργους, μια χώρα η οποία έχει υποδοπατήσει και έχει βάλει πλάτη σε ένα σωρό υπεριαλιστικούς πολέμους, που αφήνει τον κόσμο να πεθαίνει στον δρόμο. Αυτό είναι το πρότυπο μιας χώρας και υποτίθεται μιας αριστερής διακυβέρνησης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και βγαίνουν και λένε και ο Ομπάμα εκείνο και η Αμερική εκείνο και η Αμερική τ' άλλο. Και το λέμε αυτό γιατί πρέπει να αποκαλύπτονται όσο γίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια κάποια πράγματα. Και το τι τραβάνε οι λαοί από την Αμερική το ξέρουν καλά οι Λατινοαμερικάνοι, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής και φυσικά το ξέρουμε πολύ καλά και εμείς όλα τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες και από μετά ειδικά τώρα το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα λοιπόν, το ξαναλέμε, οι καυγάδες είναι για το τι θα κάνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί σύντροφοι και φίλοι, ο καπιταλισμός έχει όρια και έχει αδιέξοδα. Έχει αδιέξοδα και πρέπει να τα λύσει και να τα λύσει εις βάρος του λαού. Και με αυτή την έννοια η ελληνική αστική τάξη παίρνει θέση και λέει επεκτατική πολιτική, δώστε λεφτά στις επιχειρήσεις, στους εργοδότες, γιατί αυτό τη συμφέρει. Αυτό ακουμπάει στους ανταγωνισμούς που έχει η Αμερική με την Γερμανία, ακουμπάει ότι η Γαλλία και η Ιταλία επίσης είναι υπερχρεωμένες χώρες και τους συμφέρει μια τέτοια πολιτική, και, αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει το μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μείγμα πολιτικής, πόσο μάλλον ότι πλέον τα πράγματα είναι και πιο, να το πω έτσι, πολύπλοκα. Με ποια έννοια είναι πολύπλοκα? Τώρα είναι μέσα στην Ευρωζώνη, ακολουθεί τις αποφάσεις της Ευρωζώνης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ό,τι έχει να κάνει με την νομισματική πολιτική, του Eurogroup σε ό,τι έχει να κάνει με την δημοσιονομική σταθερότητα και δεν μπορεί να επιλέξει μια ελληνική κυβέρνηση. Είναι μέσα σε ένα πλαίσιο καπιταλιστικών σχέσεων. Άρα καταλαβαίνετε το πού το πάνε το παιχνίδι και πώς το επόμενο χρονικό διάστημα θέλουν να προχωρήσουν. Αυτή η συμφωνία που έκανε η ελληνική κυβέρνηση, η λεγόμενη συμφωνία που έγινε το Φλεβάρι, δίνει μια τάση χαλάρωσης, αλλά πάλι στο ίδιο μείγμα που λέμε της περιοριστικής πολιτικής. Αφενός αυτό και αφετέρου που νομίζω ότι και εδώ πρέπει να σημειώσουμε σήμερα, ότι μας ανησυχούν πάρα πολύ και οι εξελίξεις και οι τοποθετήσεις της ελληνικής κυβέρνησης και διάφορων στελεχών της σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική. Βέβαια θα μου πείτε, εσωτερική και εξωτερική πολιτική είναι η μία ή άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Δεν μπορείς να έχεις εσωτερική πολιτική φιλολαϊκή και εξωτερική και το ανάποδο. Άρα καταλαβαίνουμε το εξής, ότι η ελληνική κυβέρνηση ξαφνικά άρχισε να αναφέρει για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών, να μιλάει για τους Ισλαμιστές. Ο Καμένος έκανε μετάνοιες πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που μπήκε στην Αμερική. Άρχισε να μιλάει για συνεκμετάλλευση υδρογονανθράκων και φυσικού αέριου. Εν τω μεταξύ, αυτοί το έχουν βρει και 70-30 το λένε συνέχεια, και ο Βαρουφάκης και ο Καμένος είναι το νούμερο που πάντα βάζουν. Και αρχίζουν και βάζουν και λένε και διάφορα ζητήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τι θα γίνει με τους μετανάστες αν η Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη και ούτω καθεξής. Σύντροφοι και φίλοι, εδώ πρέπει να ξέρουμε ότι κρίσεις, ανταγωνισμοί
και διαξυφισμοί πολλές φορές οδηγούν τους λαούς να βακελεύονται μεταξύ τους. Και η Ελλάδα προσπαθεί να αναβαθμίσει τη γεωστρατηγική της θέση, παίζοντας ενεργό ρόλο στα υπεριαλιστικά σχέδια. Και για το, με τους Ισλαμιστές, Μέση Ανατολή, ή αυτό που είπαν σε ό,τι έχει να κάνει με το φυσικό αέριο, αυτό το τρίγωνο που έχει να κάνει Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Αλήθεια, για μια αριστερή κυβέρνηση, το Ισραήλ που ποδοπατάει τους Παλαιστίνιους και τους μακελεύει, είναι χώρα ισορροπίας και ειρήνης, το Ισραήλ. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που λέμε αυτό το χρονικό διάστημα, σε ό,τι έχει να κάνει με την στάση της ελληνικής κυβέρνησης και με το πού το πάει το πράγμα, καταλαβαίνετε πολύ καλά γιατί το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να είμαστε ετοιμοπόλεμοι, να είμαστε σε θέση μάχης για όλα τα ενδεχόμενα, για το τι θα πάει να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί, σύντροφοι και φίλοι, ό,τι κατατρώει το λαό, ό,τι βασανίζει το λαό, είναι εδώ, παρόν, ακέραιο και άθαρτο. Με ποια έννοια? Ότι είναι εδώ όλα αυτά τα αντιδραστικά αντιλαϊκά μέτρα που έχουν πάρει και ισχύουν στο ακέραιο, και ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για να αλλάξει η ζωή της εργατικής τάξης δεν μπορεί να προσδοκά από το να αλλάξει μονάχα μια κυβέρνηση. Γιατί κυβερνήσεις αλλάζουν πολλές, έρχονται και παρέρχονται, αλλά για να αλλάξει η ζωή της εργατικής τάξης πρέπει να αλλάξει η τάξη που κυβερνάει. Να μην κυβερνάνε τα μονοπόλια, να μην κυβερνάει το κεφάλαιο, να κυβερνάει, να έχει την εξουσία οι εργάτες με τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η όλη ουσία. Και το λέμε αυτό γιατί το κράτος δεν είναι κανένα ουδέτερο, κάτι ενδιάμεσο ανάμεσα στην εργατική τάξη και στους καπιταλιστές. Το κράτος έχει συγκεκριμένη θέση, είναι μηχανισμός το κράτος. Το κράτος είναι αυτό που λέμε, εκείνο το στοιχείο που επιβάλλει το κεφάλαιο, την εκμετάλλευση στην εργατική τάξη, με όλους τους μηχανισμούς. Και με αυτή την έννοια το κράτος είναι κατ' εικόνα και ομοίωση με την εξουσία, ποιος την έχει την εξουσία και πώς προχωράει. Και το λέω και αυτό σύντομα και για τον εξής λόγο. Επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα και συνεχίζεται, λέτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι τάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε το σκοπό της, έχασε τις αρχές της, ότι ξέφυγε από τις αρχές, από τις αρχές που διακήρυται αρχικά. Εμείς λέμε, σύντροφοι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχασε κανένα σκοπό, δεν απόλυσε καμιά αρχή τους. Αυτές είναι οι αρχές τους. Δηλαδή να κάνουν πολέμους, θυμάστε την Ιουγκοσλαβία, να προχωράνε και να εξασφαλίζουν συνεχή αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα, και αν θέλετε το Μάστριχτ, που το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που το καταψήφισε και ο συνασπισμός το ψήφισε, αυτό είναι το μνημόνιο των μνημονίων. Το μνημόνιο είναι μια περίληψη του Μάστριχτ. Είναι ταχύρυθμο πρόγραμμα υλοποίησης του Μάστριχτ. Και αυτές είναι λοιπόν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πόλεμο, ταξική ανισότητα, είναι αυτό που λέμε να θεσπίζει την εκμετάλλευση από το κεφάλαιο του εργάτη. Επιπλέον, ξαφνικά μας καλούν να νιώθουμε και περήφανοι. Γιατί λέει, επιτέλους η πατρίδα μας διαπραγματεύεται. Να νιώθουμε το πατριωτικό καθήκον. Είπαμε και πριν για ποιους διαπραγματεύονται. Αλλά εμείς, σύντροφοι, οι κομμουνιστές, δεν είμαστε περήφανοι για μια πατρίδα που είναι 1,5 εκατομμύρια άνεργοι. Που για να βρει δουλειά πρέπει να πας σε κανένα πεντάμινο και να μεσολαβήσει και κανένας. Που πρέπει, να το πω έτσι, να βρεις δουλειά εκπεριτροπής 4 ώρα και 5 ώρα. Δεν είναι αυτό που αντιπροσωπεύει τις σύγχρονες ανάγκες που έχει σήμερα, η εργατική τάξη, η νεολαία. Και θέλουν και προσδοκάνε αυτό που λέμε να μας βάζουν να ζούμε με το τίποτα, με τα ψίχουλα. Ή μιλάνε για εθνική ανεξαρτησία. Αφού λένε λοιπόν και μιλάνε για εθνική ανεξαρτησία, θα μπορούμε να παράγουμε ό,τι θέλουμε? Έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε ό,τι θέλουμε? Να μην υπάρχουν ποσοστώσεις για τους αγρότες? Να μην υπάρχουν πλαφόν? Ή θα μπορούμε να φτιάξουμε τα ναυπηγεία? Θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε τα εργοστάσια όπως θέλουμε? Όπου η χώρα όχι όλες εκείνες τις παραγωγικές δυνατότητες να αναπτυχθεί και όμως κρατείται δέσμια από το κεφάλαιο, αφού έχουμε εθνική ανεξαρτησία? Είναι ζητήματα που πρέπει να τα βάζουμε πολύ πιο επιτακτικά, σύντροφοι και φίλοι. Γιατί τα φούμαρα και οι φανφάρες στις τηλεοράσεις θα πάνε και θα έρχονται. Αλλά η ομή πραγματικότητα θα είναι εδώ.
Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να βάζουμε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα είναι ότι η λαϊκή κυριαρχία είναι αδιαίρετη με τη ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την αποδέσμηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με αυτό που λέμε με την εργατική λαϊκή εξουσία. Και αξίζει να πούμε, σύντροφοι, και δύο πράγματα παραπάνω σε ό,τι έχει να κάνει, νομίζω έχουμε χρόνο, σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς το πάνε και πώς θέλουν να προετοιμάσουν το έδαφος. Δηλαδή, πώς, σύντροφοι, προχωράνε. Λένε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Αλήθεια, σύντροφοι, το νομοσχέδιο για την... Καταρχάς, η ανθρωπιστική κρίση που λένε είναι σωστό σαν έκφραση. Για μας είναι καπιταλιστική κρίση. Τι πάει να πει καπιταλιστική κρίση? Πάει να πει ότι το κεφάλαιο μπλοκάρει στα κέρδη του. Δεν μπορεί τα κέρδη του από 7 να τα κάνει 8, από 8 να τα κάνει 9. Ότι δεν μπορεί να μετατρέψει όλα τα μέσα, δηλαδή όλα τα εργαλεία, όλη την εργατική δύναμη, σε κέρδος. Και την πληρώνει η εργατική τάξη, γιατί? Είναι αντιφατικό. Γιατί η εργατική τάξη παρήγαγε πάρα πολύ. Είναι παράλογο. Σήμερα να πεινάει ο εργάτης και ο λαός, επειδή παρήγαγαν πάρα πολύ. Αυτή είναι η κρίση. Η καπιταλιστική κρίση. Και είναι συνώνυμο με το σύστημα. Και μόνο στον καπιταλισμό υπάρχει. Σε κανένα άλλο σύστημα ποτέ δεν υπήρχε τέτοια κρίση. Και φυσικά είναι επαναλαμβανόμενες. Δεν είναι οι πρώτοι αυτοί. Έχουν γίνει και το 29 και μεγάλες κρίσεις και πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πάντα πολλές κρίσεις. Αυτές πώς τις εξηγούνε? Πάλι ήταν Μέρκελ εκεί? Ή ήταν κάποιος κακός διαχειριστής? Με αυτή την έννοια φαίνεται και πού το πάνε. Θέλουν οι σύντροφοι να εκπαιδεύσουν το λαό να μην ζει με βάση τις ανάγκες του. Να ζει κυριολεκτικά με το τίποτα, με αέρα κοπανιστό, με μικρές ελάχιστες απαιτήσεις. Και λένε, παρουσιάζουν τώρα, ας πούμε, καλό που θα παίρνουν ρεύμα. Εντάξει, καλό που θα παίρνουν ρεύμα. Αλλά στοιχεία δικά τους λένε ότι μια οικογένεια μέχρι 400 ευρώ που λένε αυτοί καταναλώνει 1100 κιλαβατόρες και αυτοί δίνουν 300 κιλαβατόρες. Δηλαδή μια οικογένεια θα έχει να επιλέξει αν θα ανάψει το φως, αν θα ανάψει την κουζίνα, το θερμοσύφωνα και πάει λέγοντας. Είναι δυνατόν σήμερα ελληνικό σπίτι να μην μπορεί να έχει ρεύμα? Συζητάμε αυτό το πράγμα? Με αυτή την τεχνολογία που υπάρχει, με αυτές τις δυνατότητες, με αυτή την ανθρωπότητα? Καταλαβαίνετε το παράλογο και σε ό,τι έχει να κάνει με το σύστημα. Ή ακόμα, ας πούμε, λένε για το επίδομα ενοικίου, ότι θα πάρουν 30.000 νοικοκυριά. Όταν, ας πούμε, ακόμα μέσω καπιταλισμού το 2008 πέραν 110.000 νοικοκυριά επίδομα ενοικίου. Και μας τα παρουσιάζουν αυτά ότι είναι επιτέλους. Να, κάτι κάνουμε. Δεν τα συμφωνείτε? Βεβαίως, εμείς θέλουμε να ανακουφιστεί ο λαός. Και το ΚΚΕ έχει καταθέσει πρόταση στη Βουλή. Νομοσχέδιο για την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών. Και έχει καταθέσει και νομοσχέδιο για την κατάργηση των μνημονίων. Και όμως αυτά μέχρι στιγμής δεν έχουν συζητηθεί. Αντίθετα, φέρανε, να το πω έτσι, εκείνο το νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την συμφωνία και με το πώς θέλουν να προχωρήσουν αυτή τη συμφωνία. Και είδατε και τις κοκορομαχίες που έγιναν, θα πω και μια κουβέντα παρακάτω γι' αυτό. Αλλά είναι δεδομένο, σύντροφοι, ότι οι νόμοι του μνημονίου, όλοι αυτοί οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, παραμένουν εδώ. Τίποτα και κανένας δεν κατεργείται. Και όσο και να θέλουν να αλλάζουν τα ονόματα, να τα κάνουν από το μνημόνιο πρόγραμμα, την Τρόικα, ξέρω εγώ πώς αλλιώς, το ζήτημα και η ουσία είναι το εξής. Ότι μπορεί όνομα να αλλάζουν, αλλά η χάρη παραμένει. Και είναι σωστό αυτό που είχε υποθεί κάποτε, ότι αν θέλεις να παρουσιάσεις κάτι το ίδιο όπως είναι, άλλαξε το απλά το όνομα. Και το κάνει η κυβέρνηση συνεχώς και πολλαπλά. Και μιας και έχουν κάνει και πολλές μεταγραφές από το ΠΑΣΟ, αλλά και σε έμψυχες, έμψυχο δυναμικό, αλλά και σε φιλοσοφία, καλό είναι, να το πω έτσι, να πάρουν και αυτό το σύνθημα που έχει το ΠΑΣΟ, δηλαδή ότι το μνημόνιο είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό, γιατί όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα συνεχίζουν και υπάρχουν και είναι εδώ. Και το λέμε αυτό, σύντροφοι, γιατί είναι αυτό που λέμε, τα μνημόνια είναι διαρκείας. Και είναι διαρκείας για όλες τις χώρες, και να το πω έτσι, είτε έχουν μνημόνιο είτε δεν έχουν μνημόνιο. Και είναι τα αντιλαϊκά μέτρα διαρκείας. Και σε όλες τις χώρες αυτά τα μέτρα παίρνονται για να γίνεται ανταγωνιστικό το κεφάλαιο.
αλλά για να γίνει ανταγωνιστικό και το κεφάλαιο πρέπει να ανταγωνιστεί κάποιον. Και για να ανταγωνιστεί κάποιον πρέπει να εκμεταλλευτεί και να ξεζουμίζει περισσότερο τους εργάτες. Αλλιώς, αν δεν έχεις φτηνή εργατική δύναμη, που είναι ο βασικός πυλώνας, δεν μπορεί να γίνει, να το πω έτσι, ανταγωνιστικό το κεφάλαιο. Είναι σε πλήρη ισχύ όλοι αυτοί οι νόμοι, οι νοικιαζόμενοι εργαζόμενοι. Οι νοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, το καταλαβαίνετε. Τους διατηρεί την εκπεριτροπή σε εργασία. Όχι δουλειά με δικαιώματα. Ένα τετράωρο, δύο φορές την εβδομάδα. Καλά είναι. Καλά είναι. Είναι σε ισχύ οι νόμοι που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε με τα μισθολογικά, το διαχωρισμό των εργαζομένων σε νέους και παλιούς. Ούτε στο στρατό. Οι άντρες. 586 και 511. Και φυσικά αυτά τα παραπέμπουν σε βάθος χρόνου. Και εντάξει, φαίνεται και που το πάνε οι σύντροφοι. Ότι το συνδέουν την αύξηση του μισθού με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Δηλαδή, ότι πρέπει απαλού να τα πάρουν. Ακόμα και αν αυξηθεί ο μισθός, που βέβαια η κυβέρνηση ποτέ δεν έχει πει για το 751, έχει πει ότι θα καταργήσει τον νόμο που λέει την πράξη για τα 586 και 511. Τέλος πάντων, είναι εδώ και παραμένει όλη η νόμη για το ασφαλιστικό. Δηλαδή, τι? Ότι έχει πάει στα 67 χρόνια, αύξηση των ορίων ηλικίας ανδρών γυναικών, ότι 35 ετία έχει μείνει 40 ετία και 12.000 ένσημα, ότι έχουν προχωρήσει αυτό που λέμε με την κατάργηση των δικαιώματος που είχαν γυναίκες με ανήλικα παιδιά για προώρη συνταξιοδότηση, για τα βαρέα ανθυγινά, όλα άθικτα. Και μετά λένε, εντάξει, η κυβέρνηση λέει δεν θα προχωρήσουμε σε άλλα. Μα αυτά διατηρεί και τα εμπλουτίζει και τα ενισχύει. Και γι' αυτό κιόλας στέλνει, να το πω έτσι, και τη λίστα, πότε τη μία λίστα, πότε την άλλη λίστα του Βαρουφάκη και του καθεξής, της κυβέρνησης τέλος πάντων, που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει όλα αυτά τα ζητήματα, το πώς πρέπει να ενισχυθούν και να προχωρήσουν. Δηλαδή για τον ένφια, ότι δεν λέει τίποτα, ακόμα παραμένει και βλέπουμε να αντικατασταθεί από έναν άλλο φόρο. Συνεχίζουμε δηλαδή στον ίδιο πιολί, ή σε ό,τι έχει να κάνει με τις κατάργηση όποιων φορολεαφίσουν υπάρχουν και φυσικά να χαραψώσουν το λαό, ιδιωτικοποιήσεις, έχουν πει για το λιμάνι του Πειραιά και πάει λέγοντας. Να μην λέω και τρώω πολύ χρόνο σε αυτό, να αφήσω και χρόνο για κουβέντα. Σύντροφοι, η τήρηση της Δανειακής Σύμβασης προϋποθέτει την τήρηση του μνημονίου. Και αυτό κάνει η κυβέρνηση και αυτό συνεχίζει όσο και αν προσπαθεί και αγωνιά να το παρουσιάσει διαφορετικά. Και φυσικά είναι ένα ερώτημα για αυτό που έχει θέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί δεν φέρνουν τη νέα συμφωνία στη Βουλή. Γιατί? Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν και νέα μνημόνια. Και βρίσκουν, να το πω, ακροβασίες να κάνουν. Αυτή είναι η ουσία. Και ταυτόχρονα, σύντροφοι προχωράνε και σε ένα σωρό αντιδραστικά μέτρα. Πήρανε τα αποθεματικά νοσοκομείων, ασφαλιστικών ταμείων, μέχρι και το ΟΑΕΔ, των ανέργων. Ένα στους 10 άνεργους παίρνει επίδομα. Ένα στους 10. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, ένα στους 10 παίρνει επίδομα. Και τα πάρουν και τα παίρνουν να πληρώσουν το χρέος. Ποιο χρέος? Αυτό που δεν δημιούργησε ο λαός. Το εθνικό καθήκον δηλαδή, τι, να πληρωθούν οι καπιταλιστές. Και δείχνει ακριβώς ότι, σύντροφοι, στο χορό του καπιταλισμού αυτά τα τραγούδια θα χορεύεις. Δεν γίνεται να χορεύεις άλλα. Και όσο είσαι μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον έχει σαν προμετωπίδα τα μονοπόλια και δεν τα καταργεί τα μονοπόλια, δεν παλεύει ο λαός για την κατάργηση των μονοπωλίων, αυτά θα ζουν και θα βασιλεύουν και θα κάνουν κουμάντο. Και τα παιχνίδια που παίζονται με τη Χρυσή Αυγή, τα οποία επίσης θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, και θέλουν προσοχή, σύντροφοι, γιατί? Γιατί ξέρουν καλά ότι σε όλη αυτή την κατάσταση το κουκουέ θα έχουν απέναντί τους. Και πρέπει να αμπλύνουν, να λιάνουν όλες τις αιχμηρές πλευρές για να χτυπήσουν το κόμμα. Και δεν είναι τυχαία τα σφιχτά γαλιάσματα της Κωνσταντοπούλου με τους χρυσαυγίτες εκεί στη Βουλή. Και όλα αυτά που κάνουν, ή ότι δεν εμπλέκεται ποτέ κανένας Σιριζέος, να το πω έτσι, σε δίκη των χρυσαυγητών, γιατί τώρα τους αφήνουν ελεύθερους. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πώς αξιοποιήσουν αυτό το φασιστικό μόρφωμα απέναντι στο κόμμα και στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Εμείς λέμε, σύντροφοι, ότι ο λαός
πρέπει να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων, δεν μπορεί να περιμένει τίποτα από κανέναν, ότι πρέπει να οργανώσει την πάλη του, η δύναμη του βρίσκεται στην οργάνωση της πάλης, δεν είναι απλά σύντροφοι, απλά να ενημερωνόμαστε και να βλέπουμε τι γίνεται. Τώρα πρέπει να οργανωθούμε. Έχουμε απέναντί μας οργανωμένη δύναμη που αντιπαλεύει, που σημαίνει σωματεία, λαϊκές επιτροπές, σημαίνει πλευρές και νέες μορφές οργάνωσης που πρέπει να δούμε, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σταματήσει αυτή την κατάσταση. Και φυσικά να βάλουμε πλώρη σαν βασική προμετωπίδα τώρα ανάκτηση όλων των απολειών που χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία, το πώς θα το διεκδικήσουμε και θα το προχωρήσουμε. Και να μην στοιχιζόμαστε κάτω από ξένες σημαίες, όπως προσδοκά η κυβέρνηση που την ώρα της διαπραγμάτευσης καλούσε στις πλατείες και να στηρίξουμε την κυβέρνηση ενάντια στη Μέρκελ και ούτω καθεξής. Τελειώνω, σύντροφοι, με το εξής, που νομίζω ότι και αυτό που λέει η αφίσα, ότι ο ένας δρόμος ενισχύει τα μονοπόλια, ο άλλος τα κοινωνικοποιεί, αυτή είναι και η πρόταση του ΚΚΕ, ότι δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Σήμερα ο λαός, για να ζήσει καλύτερα, πρέπει να συγκρουστεί με τα μονοπόλια. Πρέπει πάλι να αποκτά αυτή την κατεύθυνση αντιμονοπωλιακή, αντικαπιταλιστική. Και δεν είναι λογικό να ζούμε σε μια τέτοια κοινωνία. Δεν είναι λογικό να υπάρχει τέτοιος πλούτος και ο εργάτης σήμερα να φυτοζωεί. Είναι αντιφατικό. Δεν στέκει από πουθενά. Ο λαός είναι ο εργάτης που παράγει όλο αυτό το πλούτο και σήμερα βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Για να σου το πω έτσι, σύντροφοι, η μεγαλύτερη κλεψιά δεν είναι τα λεφτά που φάγει ο Τζοχατζόπουλος, που κι αυτά είναι, αλλά η μεγαλύτερη κλεψιά είναι στην παραγωγή. Είναι όταν ο εργάτης παράγει 10 και πληρώνεται το 0,1. Και τα άλλα καταλήγουν στις τσέπες των καπιταλιστών. Αυτή είναι η μεγαλύτερη κλεψιά. Και γι' αυτό λέμε ότι η κοινωνικοποίηση, δηλαδή τα εργοστάσια, οι βασικές υποδομές, όλα αυτά, η γη, όλα αυτά πρέπει να είναι κοινωνική ιδιοκτησία, να είναι δηλαδή του λαού και να τα αξιοποιεί ο λαός προς όφελός του, για το συμφέρον. Γιατί σήμερα, όπως είναι έτσι η οικονομία, έτσι όπως είναι η κοινωνία, με το μονοπόλιο να προσπαθεί να ανταγωνιστεί το άλλο μονοπόλιο και να παράγει το ένα το ίδιο προϊόν με το άλλο, να υπάρχει αναρχία στην παραγωγή, να μην υπάρχει κεντρικό σχέδιο, φτάνουμε σε αυτό το σημείο των αλλεπάλληλων και τα καπιταλιστικών οικονομικών κρίσεων. Και με αυτή την έννοια, εμείς αυτό που βάζουμε είναι πως το επόμενο χρονικό διάστημα θα παλέψουμε για αυτό που λέμε τον άλλο δρόμο της εργατικής λαϊκής εξουσίας, του σοσιαλισμού, και νομίζω ότι αυτό είναι καθοριστικό. Και σύντροφοι και φίλοι, θα δώσουμε τα πάντα για να εκπαιδεύουμε το λαό, για να εκπαιδεύουμε την εργατική τάξη, για να διαπαιδαγωγούμε την εργατική τάξη σε άλλες αρχές, στις αρχές που δεν μας υποτάσσουν, στις αρχές που δεν θα είμαστε, να το πω έτσι, αυτό που λέμε υποταγμένοι συνολικότερα, με σκυμμένο το κεφάλι. Και με αυτή την έννοια, το ΚΚΕ δεσμεύεται ότι θα πάρει και ένα σωρό πρωτοβουλίες για την οργάνωση της πάλης και ταυτόχρονα να δείχνει και τον δρόμο. Και μια πρωτοβουλία που θα πάρουμε και έχει μια ιδιαίτερη σημασία να την ανακοινώσουμε και σήμερα εδώ στη συγκέντρωση, είναι ότι τον Ιούνιο, 14 Ιούνιου, το ΚΚΕ και η οργάνωση περιοχής εδώ πέρα θα τιμήσει τον Άρη Βελουχιώτη με μεγάλη εκδήλωση συγκέντρωση που θα γίνει στην Άρτα και στη Μεσούντα, με την παρουσία και ομιλία του Γενικού Γραμματέα, του σύντροφου του Κουτσούμπα. Αυτά και ό,τι θέλετε από ερωτήσεις.